Βασικό σημείο, οι αναπνοές στην προπόνηση μαντιστάς στα βάρη για το μέγιστο αποτέλεσμα, αλλά το σημαντικότερο και για την ασφάλειά σου. Όποτε κάνω ένα βίντεο με μια άσκηση που έχει να κάνει λίγο με τη μέση, σκεφτήκο πιλατική, άρσης ανάτου, Romanian deadlift, που είναι μια βασική άσκηση για τις γυναίκες, αλλά οποιαδήποτε άσκηση κάνω, εμφανίζονται οι τύποι στα comments κλασικά και χάνουν το μυαλό τους. Χάνουν το μυαλό τους. Θα πάρεις τη μέση σου στο χέρι, ρίπη μέση, πώς να πονάει η μέση σου και έχεις δύο ανοησίες. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι από την άγνοιά τους, κάνουν expose τους εαυτούς τους, κάνουν expose την άγνοιά τους στα comments. Γιατί καμία άσκηση δεν επιβαρύνει τη μέση. Αν κάνεις λάθος μια άσκηση, επιβαρύνει τη μέση. Εκεί παίζει το παιχνίδι. Και πώς καταλαβαίνεις αν κάνεις λάθος μια άσκηση? Είναι πάρα πολλά σημεία. Η τεχνική δεν είναι μόνο μία φόρμα, μία στάση του σώματος. Όχι. Η τεχνική είναι η κατεύθυνση του σώματος, το που κοιτάει το κεφάλι, αν κοιτάει κάτω, αν κοιτάει πάνω, το πηγούνι αν είναι μέσα, γιατί αν έχεις μέσα το πηγούνι θα είναι σφιχτός ο πυρήνας, αν το έχεις πάνω θα είναι χαλαρός ο πυρήνας. Είναι χίλια σημεία. Είναι η κατεύθυνση, η κλίση της λεκάνης, αν έχεις πρόσια κλίση της λεκάνης ή αν έχεις πίσω κλίση της λεκάνης, ποιοι μισοί συνεργοποιούνται, ποιοι μισοί επιβαρύνονται, ποιοι δεν επιβαρύνονται, οι αναπνοές. Οπότε είναι χίλια πράγματα. Είναι πραγματικά χίλια ένα πράγματα. Το εύρος κίνησης, αν κάνεις μισό εύρος κίνησης, αν κάνεις λάθος τέμπο, και αυτά επιβαρύνουν τη μέση. Είναι χίλια πράγματα. Όλα αυτά μαζί πρέπει να τα σκεφτείς. Σήμερα θα μιλήσω πραγματικά για κάτι που δεν μιλάει ποτέ κανείς, για τις αναπνοές. Γιατί κανένας δεν το μάθει, κανένας δεν τα ξέρει. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε για τις αναπνοές είναι ότι, σκεφτείτε το, έχουμε ένα αναψυκτικό. Μ' αρέσει εμένα Pepsi Max πίνω μερικές φορές. Αν είναι άδειο το αναψυκτικό από αέρα, το ήπιες. Αν είναι άδειο, το βάλεις κάτω όρθιο και το πατήσεις, θα γίνει χαλκομανία. Γιατί δεν έχει αέρα μέσα του. Το πατάς, γίνεται ένα με το έδαφος. Αν όμως το ίδιο αναψυκτικό είναι γεμάτο, δεν το έχεις πιει και έχει μέσα συμπιεσμένο αέρα και το ποτό τέλος πάντων, το αναψυκτικό, όσο και να το πατάς, όσο και να το πατάς, δεν πρόκειται να γίνει χαλκομανία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν εσύ παίρνεις κατάλληλες αναπνοές, προσθέτεις άπειρη ασφάλεια στο σώμα σου και στην άσκησή σου. Δηλαδή, άλλο να κάνω εγώ κάθισμα έτσι χωρίς αναπνοή, μετά από λίγο, μετά πολλά κιλά, όσο πλησιάζω την αποτυχία, σιγά σιγά θα χαλάει η τεχνική μου, θα γίνω προς τα μπρος, θα χαλάσει η τεχνική μου και θα επιβάρυνει τη μέση μου. Λάθος. Λάθος τεχνικής, γιατί δεν έκανα κατάλληλες αναπνοές. Και άλλο να πριν μπω το κάθισμά μου, παράδειγμα σας λέω τώρα, να πάρω μια βαθιά αναπνοή στο μάχη και να σφίξω πυρήνα πιέζοντάς τον προς τα έξω. Και μερικές φορές βλέπω και κορίτσια, επειδή εγώ τα μαθαίνω όλα σε όλους από την αρχή, η τεχνική είναι η βάση που μετά μας επιτρέπει να επιβαρύνουμε ασταμάτητα. Π.χ. αυτό το επισημαίνω για τα κορίτσια. Πάνε και παίρνουν αναπνοές. Όχι, αυτό δεν είναι αναπνοή. Όταν παίρνεις εισπνοή, κάνεις από το στόμα, γιατί στον αθλητισμό παίρνουμε από το στόμα, μπορούμε να πάρουμε περισσότερο αέρα, ένα. Και δύο, γεμίζεις τον πυρήνα σου με αέρα και μετά είσαι υπερασφαλής και δεν επιβαρύνει τη μέση σου. Πρέπει να κάνεις και όλα τα άλλα σημεία σωστά. Και την κατεύθυνση του σώματος, την κατεύθυνση του κεφαλιού, το εύρος κίνησης, την τεχνική, τα πάντα. Πάλι πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά. Αλλά η αναπνοή είναι ένα βασικό σημείο. Παράδειγμα, κάνω σκηφτικό πιλατική. Η μπάρα κανονικά ξεκινάει από το έδαφος στη σκηφτικό πιλατική, αλλά δεν πειράζει, θα την δείξω έτσι τώρα. Είμαι εδώ, ρίχνω το βάρος μου εμπρός. Εδώ που είσαι, αν δεν ξέρεις να τοποθετήσεις τους οπίσου μοιραίους σου, αν δεν έχεις μικρή γωνία στο γόνατο, έχεις εσύ τα πόδια, επιβαρύνει τη μέση. Λάθος τεχνική. Αλλά μετά, και αυτά σωστά να τα κάνεις, έχεις καλή κλίση της λεκάνης. Τώρα π.χ. νιώθω τη διάταση και στους οπίσους μοιραίους, επειδή έχω καλή στάση σώματος. Έτσι όπως είμαι, αν είχα το κεφάλι πολύ μέσα, θα σπάζει η μέση μου. Δεν θα σπάζει, ενώ θα επιβαρυνόταν τζάμπα. Αν είχα το κεφάλι πάρα πολύ πάνω, πάλι θα επιβαρυνόταν η αυχημική μοίρα, τζάμπα. Το κεφάλι, ας πούμε, εδώ πέρα είναι στην προέκταση του σώματος. Και από εδώ που είμαι, αφού πάρω την κατάλληλη στάση, ρίχνω το βάρος μου προς τα μπρος, παίρνω εισπνοή στο μάχη, σφίγγω πυρήνα και είμαι υπερασφαλής. Δεν επιβαρύνεται καν η μέση. Δεν πρέπει να πονάς καν. Αν πονάς, κάνεις κάτι λάθος. Εξορισμού, αν πονάς, κάνεις κάτι λάθος. Γιατί σε αυτές τις ασκήσεις δεν πρέπει να πονάς. Και είπα εδώ πέρα, για παράδειγμα, τη σκηφτικό πελατική. Ας πούμε και για τα Romanian. Τα Romanian ξεκινάνε από πάνω. Βγάζεις την μπάρα, σηκώνεσαι, κάνεις ένα-δύο βήματα έξω, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Και από εδώ που είσαι, και είναι η βασική άσκηση για τις γυναίκες, για τους οποίους μοιραίους. Το σημείο κάτω από τους γλουτούς που πολλές έχουν χαλαρότητα. Και από εδώ που είσαι, ξεκινάς όρθια, σφίγγεις πυρήνα, πετάς γλουτούς πίσω και μετά ξεκινάς και κατεβαίνεις εμπρός. Κανείς δεν θα μαθαίνει αυτά. Ξεκινάτε έτσι και πέφτετε έτσι και μετά σε πονάει μέσα. Λογικό να σε πονάει μέσα σου. Δεν φταίει η άσκηση, φταίει η τεχνική σου. Εδώ. Πηγαίνεις μέχρι εκεί που με ιστοποιεί τη διάταση στον οποίο σου μοιραίο
ανεβαίνεις. Αν εσύ δεν νιώθεις τους μίσου, δεν σου έχει δώσει κάποιος τα σημεία προσοχής και τα σημεία κλειδιά να ξέρεις τι να προσέξεις, θα πηγαίνεις εσύ πολύ χαμηλά, λανθασμένα, θα πέφτεις και θα πέφτεις περισσότερο όπως πρέπει και θα σπάει μέση σου. Λάθος. Πρέπει να πας μέχρι εκεί, στα Ρωμάνια, που μεγιστοποιεί τη διάταση στον οπίσιο μοιραίο. Μπαμ. Και έτσι θα κάνεις ένα τέλειο Ρωμάνια.